Παρουσίαση των συμμετεχόντων στο πρωτάθλημα Microsoft Office Specialist πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Τιμητική θέση στην εκδήλωση είχε η μαθητρία του 6ου Γενικού Λυκείου Καβάλας Ευθυμίας Γιώτα, η οποία και κατέκτησε την πρώτη θέση στο διαγωνισμό. Μπήκα σε αυτό το διαγωνισμό πριν περίπου ένα μήνα μαζί με την ομάδα μου, όπου είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι είχαμε την καλύτερη θέση σε θέμα περιφερειών. Η Καβάλα με τη συμμετοχή της κέρδισε τη νούμερο 1 θέση, γιατί είχαμε και 5η και 8η θέση στην Ελλάδα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για την νίκη και εύχομαι να εκπροσωπήσω όσο το δυνατόν καλύτερα μπορώ και την πόλη μας αλλά και τη χώρα μας στο παγκόσμιο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ήδη από πολλά παιδιά και στη σχολή μας και από ό,τι με ενημερώνει ο Παναγιώτης, περίπου 40 ήδη παιδιά ενδιαφέρονται για το διαγωνισμό του χρόνου. Πράγμα που σημαίνει ότι επειδή σίγουρα είναι πολύ αξιόλογα παιδιά, πιθανόν του χρόνου να έχουμε και παραπάνω από μία νίκη για την πόλη μας, κάτι που μας κάνει πολύ χαρούμενος. Και εύχομαι ό,τι καλύτερο και στους επόμενους, αλλά και σε μένα και στα άλλα δύο παιδιά που θα εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας στο παγκόσμιο, για να έρθουμε με ό,τι το δυνατόν καλύτερο μπορούμε σαν αποτέλεσμα. Θεωρώ βέβαιο ότι ολόκληρη η Καβάλα θα πρέπει να αισθάνεται υπερήφανη, γιατί η Έφη σε λιγότερο από 1,5 μήνα μαζί με δύο άλλα Ελληνόπουλα θα ταξιδέψουν στη Φλόριντα προκειμένου να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στον παγκόσμιο διαγωνισμό που σε πανελλαδικό επίπεδο η ΕΦΗ κατέκτησε την πρώτη θέση. Η ΕΦΗ τώρα, σε λίγες εβδομάδες από τώρα, θα ταξιδέψουμε μαζί στην Αμερική για να εκπροσωπήσουμε τη χώρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και για το μόνο που είμαι σίγουρος είναι ότι, όπως και για το Πανελλήνιο θα καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, έτσι είμαι σίγουρος ότι και για το παγκόσμιο θα καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να κάνει τα δύνατα δυνατά. Θα ήθελα να σας πω επίσης ότι πριν από 10 χρόνια έχουμε κάνει κάποιες σχετικές έρευνες με το εάν τα παιδιά σε αυτή την πόλη, στην Καβάλα, ασχολούνται με τους υπολογιστές. Ήταν μια έρευνα πολύ μεγάλης κλίμακας. Η πρώτη ήταν σε ένα δείγμα 300 παιδιών και η άλλη ήταν σε ένα δείγμα 600 παιδιών και διαπιστώσαμε ότι λιγότερο από 2% των μαθητών της Καβάλας έχουν ενασχόληση με την πληροφορική μετά το σχολείο τους. Τα τελευταία 8 χρόνια από πάρα πολλούς φορείς και ιδιωτικούς και από το ΤΕΙ Καβάλας εδώ πέρα έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες και αυτό το πράγμα έχει αλλάξει ριζικά. Υπολογίζουμε ότι αυτή τη στιγμή περίπου 400 έφηβοι συμμετέχουν σε δραστηριότητες όπως είναι η πληροφορική, η ρομποτική, ο προγραμματισμός. Οπότε, επειδή το παλεύει πολύ καιρό αυτή η πόλη, ήταν θέμα χρόνου να έρθει και αυτή η επιτυχία με την ΕΦΗ. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και ως πρόεδρος, αλλά πάνω απ' όλα ως γονιός και ως καβαλιώτης. Τα αποτελέσματα της επιτυχίας μας εκφράζουν απόλυτα, μας αφήνουν απόλυτα ικανοποιημένους και ταυτόχρονα ενθαρρύνουν, αν θέλετε, και πολλά άλλα παιδιά να ακολουθήσουν τα ίδια βήματα.